centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Μαγαλιέ, καλή σας ημέρα. Καλές γιορτές, χρόνια πολλά. Καλημέρα Χρήστο, χρόνια πολλά. Καλή υγεία σε σένα και στην οικογένειά σου. Και πάντα επιτυχίες στο σταθμό. Χρήστο, χρόνια πολλά. Και τους συμπολίτες μας και συμπολίτησές μας να είναι όλοι υγιείς. Και πιστεύω, Χρήστο, ότι από τη στιγμή που έγινε η εκκίνηση του εμβολιασμού μέχρι τα μέσα του καλοκαιριού, νομίζω ότι από αυτή την κατάρα θα την αποφύγουμε τελείως. Ωραία. Τώρα, να έρθουμε λίγο στα τυπικά. Βεβαίως. Γιατί ακούμε ότι θα πάει σήμερα Θεσσαλονίκη, θα πάει Γιάννενα, μεγάλες πόλεις, πανεπιστημιακά νοσοκομεία. Ο κόσμος εδώ ρωτάει, στην Καστοριά πότε θα το δούμε? Χρήστο, πιστεύω ότι το πρώτο δεκαπενθήμερο του νέου έτους, ναι, νομίζω και εμείς θα έχουμε τον αντίστοιχο αριθμό εμβολίων, γιατί πρώτα θα πρέπει να προηγηθούν τα ραντεβού μας, ναι, να δούμε τι κινητικότητα υπάρχει και ανάλογα να μας στείλουν τον αριθμό των εμβολίων, ανάλογα ραντεβού που θα δοθούν, γιατί το εμβόλιο... Δηλαδή ξέρεις, σήμερα εγώ, είναι πούμε ευαίσθητο. Λίγο, βεβαίως, είναι ευαίσθητο, γιατί πρέπει μετά που θα βγει από την κατάψυξη στο μείον 70, ναι, διατηρείται για 3-4 μέρες ουσιαστικά. Ακριβώς, Χρήστο, γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε τον αντίστοιχο αριθμό ατόμων που θα εμβολιαστούν, για να μην έχουμε... Άρα, εγώ σήμερα μπορώ να πάρω τηλέφωνο όντως και να κλείσω ραντεβού? Αν πάρω εγώ, κλείνεται ραντεβού σήμερα? Έλα, Χρήστο μου, δυστυχώς έχουμε κάποιο πρόβλημα με την κεντρική κονσόλα σήμερα και κόβονται όλα τα τηλέφωνα. Λοιπόν, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Συμβαίνει και αυτό. Είχαμε μείνει στο ερώτημα. Εγώ, αν σήμερα πάρω τηλέφωνο, μπορώ να κλείσω δηλαδή ραντεβού? Χρήστο, όχι ακόμα. Θα κάνουμε την ενημέρωση για το πότε θα ξεκινήσουν και τα ραντεβού. Εδώ είμαστε μικρή κοινωνία. Αμέσως θα ενημερώσουμε και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και τον κόσμο μας. Χρήστο, εντάξει, στις μικρότερες κοινωνίες θα είναι πολύ πιο εύκολο. Πολύ και πιο με το εύκολο τηλέφωνο. Και μπορούμε, ας πούμε, και στα κέντρα υγείας να κλείσουμε κατευθείαν ραντεβού με ένα τηλέφωνο, ή πρέπει να πάρουμε οπωσδήποτε στον συγκεκριμένο αριθμό που υπάρχει, ή να πάμε σε ένα φαρμακείο που ίσως θα μπουν στη μάχη αυτήν των ραντεβού? Ναι, Χρήστο, κοίταξε. Να ενημερώσουμε τον κόσμο, από τις 4 του μηνός μέχρι τις 20 θα εμβολιαστεί το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό. Μάλιστα. Μετά τις 20. Έτσι θα αρχίσει και η ενημέρωση προς τον κόσμο γενικά. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αργούμε για μας. Ναι, λίγο αργούμε, λίγο αργούμε. Έχει αποφασιστεί ή ποιος θα αποφασίσει, ποιος θα το κάνει πρώτος? Όχι, δεν έχουμε γιατί τέτοιο... Γιατί γίνεται μια τέτοια ιστορία τώρα, ναι, ποιος θα το κάνει πρώτος? Χρήστο, ο σκοπός είναι να το κάνουμε όλοι. Έτσι, από ό,τι διαφαίνεται το εμβόλιο είναι ασφαλέστατο. Ναι. Και θα πρέπει πραγματικά να το κάνουμε όλοι, Χρήστο, για να μπορούμε να κινηθούμε ελεύθερα και προς το εσωτερικό και προς το εξωτερικό. Νομίζω ότι είναι και λογικό. Έτσι, θα είναι πλήρως, όταν είναι κάποιος πλήρως καλυμμένος με τις δύο δόσεις, είπαμε έτσι ότι το minimum είναι 21 μέρες και το maximum είναι 28 μέρες για τη δεύτερη δόση, Χρήστο. Ναι, αυτό ναι. Να γίνει γνωστό προς τον κόσμο. Ναι, και όταν θα κλείνουμε ένα ραντεβού, ουσιαστικά θα κλείνουμε και για τη δεύτερη φορά ή θα ξαναχρειαστεί? Όχι, όχι, όχι. Πρώτα θα είναι κλεισμένες και οι δύο ημερομηνίες. Ναι, βεβαίως. Πρώτα θα γίνεται η πρώτη φορά, γιατί τη δεύτερη φορά μπορεί κάποιος να είναι κάπως γρυπωμένος κτλ. Και ίσως να μην μπορούμε να την κάνουμε εκείνο το διάστημα. Γιατί λέει ότι πρέπει να γίνει σε 21 μέρες όμως. 21 μέρες το ελάχιστο, 28 το μέγιστο. 28 βέβαια. Το μέγιστο. Βέβαια. Άρα παίζουν για κάποιες μέρες ίσως ημερομηνίες αυτές. Έτσι. Αλλά έτσι. Ουσιαστικά πρέπει να γίνει όμως αυτό το διάστημα. Αλλιώς θα χαθεί η δράση του. Προφανώς. Προφανώς. Μάλιστα. Προφανώς. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί πολλοί ρωτάνε αν μπορούν και αυτή τη βδομάδα ακόμη. Δεν όχι, υπάρχει όχι, περίπτωση. Είπαμε 4 με 20 του μηνός Ιανουαρίου θα εμβολιαστεί το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για τον κόσμο μετά τις 20 του μήνα. Βεβαίως. Ιανουαρίου, έτσι. Βεβαίως, βεβαίως. Οπότε έχουμε καιρό ακόμα, έτσι. Γι' αυτό είπα ότι μην θα ανησυχεί ο κόσμος, ναι, έτσι ελεύθερα. Προτείνω και προτρέπω να κάνει το εμβόλιο. Το εμβόλιο είναι ασφαλέστατο και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά, Χρήστο, και στα μέσα του καλοκαιριού
πιστεύω ότι θα έχουμε ξεφύγει από αυτή την, ναι, την, ναι, την πανδημία. Για να δούμε. Θα πάμε πάντα με ηλικιακά. Επίσης είναι μια ερώτηση, ηλικιακά και μετά τις 20. Εντάξει, Χρήστο, θα πούμε ότι μετά από το παραϊατρικό προσωπικό θα κινηθούμε προς κάποιες μονάδες, οι οποίες, όπως είναι τα γυροκομεία, με υπερήλικες κτλ. Άρα λοιπόν ηλικιακά θα πηγαίνουμε. Δεν θα μπορεί ένας νεότερης ηλικίας, εκτός αν έχει κάποια πολύ σοβαρά προβλήματα, οπότε βεβαίως θα χρειαστεί ίσως να... Φαντάζομαι όμως όπως ακριβώς προτεραιότητα στις μεγάλες ηλικίες άνω των 85, έχουμε ακούσει. Προφανώς. Ήταν η πρώτη ηλικία που θα... Έτσι Χρήστο, έχεις την πλήρη ενημέρωση, πολύ καλή ενημέρωση. Λοιπόν, τώρα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τίποτα. Εγώ ευχαριστώ, Χρήστο. Να ξέρεις ότι είμαι πάντα στη διάθεσή σου, όποια ώρα και όποια στιγμή. Έτσι, να μην ανησυχεί, να μην ανησυχεί ο κόσμος της Καστοριάς, θα ενημερωθεί παρά αυτά. Πιάνεται από μια, κάτι που είπατε νωρίτερα, ένας φίλος εδώ. Λέει, αν είναι κάποιος γρυπωμένος, δεν πρέπει να το κάνει. Όχι, όχι. Αυτό είναι γεγονός, Χρήστο. Αυτό είναι γεγονός. Αν είμαστε κάτω από γρυπωμένη συνδρομή κτλ., δεν επιτρέπεται. Νομίζω ακόμα δεν ξέρουμε πολλά πράγματα. Δηλαδή, αν πρέπει να είσαι απόλυτα υγιής για να κάνεις το. Προφανώς, Χρήστο. Να, κάτι που μάθαμε και σήμερα. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαγκαλιά. Τίποτα, Χρήστο, πάντα στη διάθεσή σου. Καλή έτσι, χρόνια πολλά και πάλι. Καλή και εύχομαι καλή χρονιά σε όλους. Καλή χρονιά. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.